Λίζα για την πρόσκληση και να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι δημιουργικό και αποδοτικό το έργο του, βοηθούμενο βέβαια από την κοινωνία των Λουσίων, την οποία δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι, δεσμολογιότατε. Νομίζω ότι είναι οι πιο πολλές πίτες που έχω τύχει αυτά τα χρόνια που ήμουν διευθύντρια στο Κέντρο Λογογραφίας και οι πιο πολλές πίτες που ανταποκρίθηκα, γιατί υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Κέντρο Λογογραφίας και στην περιοχή σας, που είναι ο κύριος Σύρμας. Ο κύριος Σύρμας, όσες φορές έτυχε να χρειαστεί κάτι, τη βοήθεια του Κέντρου Λογογραφίας, νομίζω ότι του δόθηκε η βοήθεια, αλλά ήταν και εκείνος πάντοτε πολύ πρόθυμος να τρέξει σε οποιαδήποτε δική μας ανάγκη για την έρευνα. Και βέβαια έρχομαι και για τον κύριο Γιώτα, τον οποίο οι δύο, νομίζω, Σύρμας και Γιώτας, είναι οι στυλοβάρτες της λογογραφίας στην περιοχή. Πρέπει να τους προσέχετε, πρέπει να τους φροντίζετε και οι νεότεροι βέβαια να πάρουν τους παραδείγματα από εκείνους για να μπορέσουν να προσφέρουν στην περιοχή. Και θα θέσω εδώ, δεν θα σας κρατήσω πολύ, μην ανησυχείτε, γιατί βλέπω υπάρχει μια αδιάχυτη ανησυχία. Κάποιοι θέλουν να πάνε σε κάποιες εκδηλώσεις, σήμερα είναι Σάββατο, γάμους, βαφτίσια κτλ. Δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά θα προσπαθήσω να σας πω γιατί γιορτάζουμε, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η λογογραφία και για ποιο λόγο ακόμα και ο Πρωθυπουργός σκέφτηκε ότι θα μπορούσε στην Επιτροπή του 2021 να βάλει και ένα λογογράφο. Άρα κάτι σημαίνει αυτό. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο η λογογραφία είναι σημαντική για την ιστορία μας και για το μέλλον μας, και τα δύο πράγματα, για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον, και γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι δευτερευούσης σημασίας. Εμείς έχουμε αφήσει πολλά πράγματα να είναι δευτερευούσης σημασίας και θα πρέπει να ξαναδούμε ορισμένα από αυτά και να τα εξυνεκτιμήσουμε και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε. Και όταν λέμε λογογραφία, δεν είναι μόνο τα τραγούδια και οι χοροί και ό,τι εξωτερικά βλέπουμε και βιώνουμε κάθε μέρα, είναι και αυτός ο κρίκος που μας ενώνει με τον τόπο, είναι η λαϊκή μας χειροτεχνία, είναι η λαϊκή μας διατροφή, η παραδοσιακή δηλαδή διατροφή για την οποία γίνεται πολύς λόγος τελευταία, είναι τα δρόμενα, όλα αυτά που συμβαίνουν στον κύκλο του χρόνου. Επομένως είναι πολλά και σημαντικά πράγματα μαζί, τα οποία θα πρέπει να εκτιμήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε λίγο μπροστά αυτό που λέγεται λογογραφία.